Στην κλινική COVID-1 του νοσοκομείου Χανίων η πληρότητα έφτασε το 100%. Στην κλινική COVID-2, αν και οι κλίνες αυξήθηκαν, η εικόνα είναι ίδια. Συνολικά 87 περιστατικά μαζί με αυτά της ΜΕΘ και του παιδιατρικού αντιμετωπίζονται αυτή τη στιγμή στο νοσηλευτικό ίδρυμα και για μία ακόμη μέρα γίνονται διακομιδές ασθενών στο νοσοκομείο Ρεθύμνου. Δεν νομίζω ότι έχω δει τους συναδέλφους μου ποτέ σε χειρότερη κατάσταση. Το ίδιο ισχύει και για τις παθολογικές κλινικές. Λυπάμαι που το λέω, αλλά δεν είχαμε καμία στήριξη από το Υπουργείο Υγείας όλη αυτή την περίοδο, 2 χρόνια τώρα. Μία 75χρονη και μία 79χρονη μεταφέρθηκαν χθες στο Ρέθυμνο για νοσηλεία. Ένα ακόμη κρούσμα είχε μεταφερθεί τις προηγούμενες ημέρες, ενώ και σήμερα ασθενής από τα Χανιά διακομίστηκε στον γειτονικό νομό. Εμείς το φωνάζουμε τώρα και αρκετό καιρό ότι θα ξεκινήσουν οι διακομιδές εκτός νομού από το νοσοκομείο μας προς άλλους νομούς. Και είπαμε ότι θα μας βρει αντίθετο σε σωματείο και θα το πράξουμε και θα κάνουμε κινητοποιήσεις και θα ενημερώσουμε τον κόσμο. Είναι συνθήκες τις οποίες δεν έχουμε ξαναζήσει ποτέ. Και εύχομαι ειλικρινά αυτό το πράγμα να αρχίσει σιγά σιγά να φθήνει. Διότι αν συνεχίσει με αυτό το ρυθμό που συνεχίζεται αυτές τις μέρες, ειλικρινά δεν ξέρουμε πώς και εμείς οι ίδιοι θα ανταπεξέλθουμε. Διότι αυτές είναι οι δυνατότητες του νοσοκομείου. Αυτοί είναι οι γιατροί. Στις 2 κλινικές COVID, μόλις 4 πνευμονολόγοι καλούνται να σηκώσουν το φορτίο για 74 ασθενείς. Εξουθενωμένοι υπερβαίνουν αυτούς για να καλύψουν εφημερίες την ώρα που δεκάδες συναδελφοί τους νοσούν και είναι σε καραντίνα. Την ίδια μέρα πέρυσι είχαν νοσήσει 3 συνάδελφοι. Αυτή τη στιγμή είναι 95 άτομα που έχουν νοσήσει από πρώτης πρώτου. Αυτοί οι άνθρωποι βγαίνουν σε μια πενταήμερη καραντίνα. Οι περισσότεροι, ευτυχώς, γιατί βεβαίως όλοι είναι εμβολιασμένοι, οι περισσότεροι ευτυχώς γυρίζουν στις 5 μέρες, όντας ακόμα θετικοί, μεταδίδοντας τον ιό ενδεχομένως σε υπόλοιπους συναδέλφους ή σε ασθενείς, γιατί αυτό λέει ο νόμος, μας γυρίζουν πίσω στις 5 μέρες. Η κατάσταση ήταν ασφυκτική από την περίοδο των γιορτών και παρά τη μείωση των ημερήσιων μολύνσεων τις τελευταίες ημέρες, οι νοσηλίες αυξήθηκαν. Κινούμε στα Χανιά, κυκλοφορώ στα Χανιά. Βλέπω ότι ο κόσμος δεν προσέχει. Και δεν πρόσεξε ούτε τις προηγούμενες μέρες, ούτε την περίοδο των γιορτών. Είδαμε μεγάλα πάρτι κάτω στα Χανιά. Αυτά λοιπόν όλα τα πληρώνουμε τώρα και τα πληρώνουν δυστυχώς οι συνάδελφοί μου. Την επίταξη των ιδιωτικών κλινικών βλέπει ως μόνη λύση ο Σύλλογος Εργαζομένων του Νοσοκομείου Χανίων. Η θέση μας είναι επίταξη εδώ και τώρα του ιδιωτικού τομέα. Τώρα τον χρειαζόμαστε, τον έχουμε ανάγκη. Δεν αντέχουν άλλο τα τμήματα, δεν αντέχουν άλλο οι γιατροί μας, δεν αντέχει άλλο γενικά όλο το προσωπικό. Πρόσφατα βγάλαμε μία ανακοίνωση ότι έχουμε περάσει τα όρια της κατάρρευσης. Πραγματικά τα έχουμε περάσει. Ας βοηθήσει λοιπόν αυτή τη στιγμή και ο ιδιωτικός τομέας, που με τη βοήθεια της πανδημίας θα πω εγώ ότι έχει θησαυρίσει αυτή την περίοδο. Την ίδια στιγμή, η μεγάλη διασπορά των τελευταίων ημερών αφήνει το αποτύπωμά της και στη λειτουργία των παιδικών σταθμών του Δήμου Χανίων, 5 από τους οποίους αναγκάστηκαν να αναστείλουν τη λειτουργία τους εξαιτίας κρουσμάτων στο προσωπικό.